Μου το φίλο σου για να σου πω ποιο είσαι. Μην ξυνεί τι παλιέ πληγέ και το δευτέρι κλείσε. Με το στραβό σαν κοιμηθεί, προύι θα λιθωρήσει. Εκείνα φίλε που εσπειρέ, εκείνα θα θερήσει. Δύο γαίδα ρημαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Το καλοκαίρι μάζευε για να έχει το χειμώνα. Και ο σόγαμπρο δεν γίνεται και νύφη γατέρα. Δουλειά δεν είχε ο διάβολο, του πήρε τον πατέρα. Άνθρωπε τη ζωή σου πάντοτε να σκοντά. Αγαμέμνον, θέλω να καλέσεις τον Αχιλλέα να φάμε μαζί. Αγάπη μου, πρόσεχε τα πνιγείς. Τι έγινε? Είναι ζυμπανία. Γιατί δεν προσέχεις όταν τρως, γιατί δεν. Γιατί να τον καλέσω εσώ μου? Για να φάμε μαζί. Γιατί να φάμε μαζί? Αγαμέμνον, είναι εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς. Ρε αγάπη. Θέλω να σου λέω ότι πεθαρίσκω από το άγχος μου, μα βρίσκω μαζί του. Τι θέλεις με να του καλέσεις και εσύ μου? Καλά. Αν δεν θέλεις να επιμένω. Απλά εσκέφτηκα ότι είναι μια ευκαιρία να ξεπεραστούν τα πάθη του παρελθόντος. Θέλεις και εσύ ζυμπανία? Εσένα, γίνεται! Έλα, καταλαβαίνω, Μαρία, γιατί δεν έχω με τίποτε κάρτα. Μα τι μου λένε τώρα, ρε παιδιά. Γίνεται. Είναι για τον άνθρωπο που μου μιλάνε. Κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου υπάρχει λάθος. Κοίτα να δεις, Μαρία, μου. Εγώ είπα να σου μιλήσω, αγάπη μου. Δεν θέλεις να με ακούσεις ή με ακούσεις. Κανένα πρόβλημα. Κάνε ό,τι θέλεις. Παίρνω και ο Σίτας στο τηλέφωνο. Ο Θέμης. Ποιο Θέμης, παιδί μου? Παίζεις, παιδιό. Ποιο Θέμης, παιδί μου? Τι θέλεις, Ραντιά? Θέμη, άφερε κατέβα επιτέλους. Έχει μισή ώρα που ετοιμάστηκα. Πόση ώρα να σε περιμένω? Σάσω τα μαλλιά μου και κατεβαίνω. Άντε, μην με ενοχλείς. Είμαι θεός. Ποιος είναι τόσο θέλεις? Τούτος. Ναι. Γεια. Γεια, τι κάνεις? Καλά εσύ? Μια χαρά είμαι. Πώς και μας θυμήθηκες? Έχω μνήμη. Ναι. Κοίτα, έλεγα αν μπορούσες να πιέναμε να πιούμε κανένα καφέ για να κουβεντιάσουμε λίγο. Ίσως, γιατί όχι. Ωραία. Εγώ βασικά θα βγω έξω με την αδερφή μου. Ναι, να πάμε σε μια καφεδερία. Δεν ξέρω αν ήθελες να έρθεις κι εσύ κι αμέ. Κι εσύ κι αμέ εννοώ. Μισό λεπτό να κοιτάξω κάτι και να σου πω. Ναι. Θέλεις να πάμε μαζί? Πού? Στην καφεδερία, αγάπη μου, έναν και το παιδί. Να. Σιώπα, κορία, έκαμα το μιού, δεν ακούει. Άντε, τέλειωνε, λάδι, γιατί περιμένεις τη γραμμή. Θα σου λέω, δεν ξέρω, δεν ξέρω για ποιον μιλά. Ούτε τη φωλή του δεν αναγνωρίζω. Μασκαρούα. Αλήθεια μου σου λέω. Αλήθεια. Έλα, sorry που σε άφησε να περιμένεις. Όχι, όχι, εντάξει, περιμένω. Πούντο. Τι κάνουμε κι αμέ. Πούντο. Ποιον? Το κινητό της μάμας σου. Άννα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, ναι. Δεν συμπεριφέρεσαι σωστά. Είσαι φίλη, αλλά δεν με ενημερώνεις όπως πρέπει. Άννα. Δεν θα μιλήσω. Με φάση. Άγγελος, άγγελος, άγγελος. Άγγελος. Έλα, sorry. Έλα. Για τον καφέ που λέγαμε είναι εντάξει. Έτσι μια φίλη μου δαμε. Buenas noches. Πες μου,
Έχεις αναμένους αγγλίσεις στη γραμμή σου? Ναι, είναι ένας φίλος μου. Βασικά θα είναι και αυτός στην καφετέρια. Τόμας! Άλλο. Πρόντο. Σε κανένα μισά ώρα τι νομίζεις, είναι εντάξει, να βρεθούμε? Εγώ ξεκινώ τώρα. Alright, έλα γεια. Γιατί λατρεύω τα παιδιά στην γραμμή μου. Ο Θεός είναι ετοιμοτσιλουμένος. Επιτέλους, παραπάνω και όχι γυναίκα. Λοιπόν, άκου, και αν έχουν να πάει υπόψη, θα έρθει και το πρόσωπο. Ποιον πρόσωπο? Περίου ο λόγος, η κοπέλα που σου έλεγε. Θέλω να γίνω ο φίλος σου που με λάλλες. Θα είναι και εκείνο τσάμε, αλλά θα είναι και άμε. Και πρέπει υπόψη να της μιλήσω σοβαρά. Για το θέμα που ξέρεις. Και εγώ τι θα κάνω, τσάμε? Γνωριμίες. Δεν κατάλαβες καλά. Ραντεβουδάκι είναι εσύ, ραντεβουδάκι κι εγώ. Λοιπόν, έλα μαζί μας στο καφέ να γνωρίσεις και τον Άγγελο. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Πρόντο. Πάμε για καφέ. Φιάμε. Κάτι δεν πάει καλά. Εν τυχαίο δηλαδή που μου είπε να τον καλέσω σε σου μας. Τηλέφωνο 10 φορές την ημέρα. Καλέ πόνημα, ρε. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σου. Αρρώστησα. Επέλυγανα. Επώνησα το στομάχι μου. Σταμάτα να με ενοχλείς. Ρε, για το φαΐ που σου είπα να πάω να φάμε. Δεν θέλω να με πιάνεις τηλέφωνο την ώρα που είμαι σπίτι μου και υπάρχει πιθανότητα να είναι η Δέσποινα μπροστά. Κατάλαβες. Εκτός αν το κάνεις ξεπίτηδες για να ακούσει η Δέσποινα ότι μιλώ μαζί σου. Πρόσεξε πολύ καλά. Εάν έχεις σκοπό να διαλύσεις το γάμο μου, να το ξεχάσεις. Εγώ δεν πρόκειται να ξαναρχίσω σχέσεις μαζί σου. Λοιπόν, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο να κανονίσω όπου να βρεθούμε. Ήταν ο... Και ποια είναι το τύπο σου τηλεφώνησε, ρε αδερφή, και φτεροπέτησες? Φτεροπέτησεν, για λένε, αυκή μαζί μου. Ωραία, είδες την τέτοια ανησία του εαυτόν το κοπέλι. Είμαι και φτεύω αν την εθάμπωσα. Θα του δώσω ένα καλό μάθημα από τον κύριο Σάκη. Μα δεν είναι σοβαρά τούτα πράγματα που κάνεις. Να παίζεις με τον ένα για να εκδικηθείς τον άλλο. Εγώ προσωπικά σαν αδερφός δεν το εγκρίνω. Ζητήσαμε την έγκριση σου. Τια δεν την εγκρίνω εγώ την κορούρε, τσακό ξηχαστή για την πέρση. Μα βέβαια, μου έκοψε την απόθηκια μου τώρα. Άντε Μαρία, θα την κλείσετε να φύγουμε. Όχι, όχι. Έμπορο, έχω πάρα πολύ δουλειά να κάνω. Ρε Μαρία, δεν έχει υπόθεση. Κλείστε τα κορούρε μου να φύγουμε. Πάμε να δει ότι εκείνο που του στέλνει μηνυματούθια είναι αλλού ξημερωμένο, αγάπη μου. Δεν έχει ανοίξει και εσύ τα μάτια σου, δεν έχει ξυπνήσει και δει κανέναν άλλο. Δεν χρειάζεται, ξύπνησα. Κατάλαβα, ξέρω. Αφήστε με σας παρακαλώ. Δεν έχει υπόθεση τη γυναίκα, ρε αδερφέ. Όχι, ρε, εσύ μπορεί να έχει υπόθεση, διότι δεν μπορεί να πει αδέκριση, ρε μου, ρε. Να ψωρίσει τον αγγελάκι και πες πάνω δουλειά του. Ενδιαφέρομαι για λόγη, χαλό. Δεν πειράζει, πιένετε. Περάστε καλά, εσείς. Και να περάσω κι εγώ καλά, δαμέ. Να παράγγειλα μπύρε. Άντε, κατέβαμε, πάμε σε όσπου να βρω ένα μακαρόνι. Όχι, δεν γίνεται, θα σε περιμένω. Ένας VIP, αγάπη μου, σαν εμένα. Όταν κατεβαίνει σε δημόσιους χώρους, πρέπει να συνοδεύεται. Τώρα, βεβαίως, θα ήταν καλύτερα να συνοδεύεται από ένα δίμετρο ξαφό μοντέλων, αλλά anyway, να θιαβούμε. Λάβνε για μου στη δουλειά σου. Άντε, δεν γίνεται, πίνε, πάμε σε βρω φίλο σου, Ζινάρτη. Όχι, δεν γίνεται, πίνε, να παρκάρεις και θα σε περιμένω, δαμέ. Λαλό σου, αγάπη. Ένας VIP σαν εμένα δεν μπορεί να περιμένει, καταλάβεις. Ράβα, παιδί μου, στη δουλειά σου. Τι έπαθες? Άνοιξε την πόρτα, να κοιτάς μου τα δάκτυλα μου μέσα! Αγράφτη, φιά, μπα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 
Γεια σου, Μαριάνθη.
τώρα παρεξήγησαν το τηλεφώνημα. Νομίζει ότι είσαι καμιά φίλη να δάμε που τηλεφώνω. Όχι. Τι? Ανακάλυψε ότι έχει φιλενάδα και πάει να τον σκοτώσει. Τώρα τούτο ήταν σύμπτωση ή σπόντα. Καλά να το κάνω. Δεν θέλω να της πω ότι στο τηλέφωνο ήταν τσίνος. Αγάπη, σχετικά με το τηλεφώνημα προηγουμένως, το τηλεφώνημα ήταν από άντρα. Έκανα τα χειρότερα. Πρώτη φορά στη ζωή μου αισθάνομαι τόση μοναξιά. Ανυπόφορη μοναξιά. Μισισμένη. Γυρίζω όπως τον Κούκοφο μέσα σε ένα σπίτι μαύρο και γέρημο και γυρώ μου φαντάσματα. Εμπρός. Κύριε Στράκα, ο Ευαγγέλου. Ποιος? Ο Ευαγγέλου, ο φαρσόκελος του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Ναι, κύριε Ευαγγέλου. Έχεις ώρα? Ναι, εν 8.30. Ενώ έχεις ώρα να βρεθούμε να μιλήσουμε? Ναι, καλό πότε. Τώρα, πού είναι το σπίτι σας? Έλα, κολλητέ. Πώς πάει? Ένα λεπτό να μετρήσω τα δάχτυλα μου γιατί νομίζω ότι αφικαλία μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, τι να κεράσω? Σοβαρά μιλάς, να κεράσεις? Πλάκα κάνω, μωρέ. Τι θα πιούμε? Τίποτα, ένα λεπτό να πάω στην τουαλέτα και θα πούμε. Κάτσε ρε, εσύ, μισή ώρα σε περιμένω. Κάτσε να παραγγείλουμε ένα ποτάκι. Έχω στεγνώσει και δεν έχω μία να πληρώσω. Περίμενε να έρθει η αδερφή μου και παραγγείλουν όλοι μας. Πάω πριν να έχεις εσύ ένα γερμός. Άντρια. Λοιπόν, κατεβαίνω και έρχομαι από στο πάρκινγκ. Η δική σου μέσα? Δεν ξέρω, πρέπει, ο δικός σου. Ποιος δικός μου, αγάπη μου, της Μαριάθης, όχι ο δικός μου. Δεν καταλάβω. Άντε πάω μέσα και περιμένω. Διάβασε τα χείλη μου, Άντρια. Εσένα και μόνο εσένα αγαπώ, καμία άλλη. Ήταν ο Αχιλλέας. Συγγνώμη. Στο τηλέφωνο. Ήταν ο Αχιλλέας. Ναι. Πού το ξέρεις, Λουίση? Δεν υπήρχε λόγος να μου το κρύψεις. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς εσύ για τον Αχιλλέα. Σίγουρα. Σίγουρα. Τι έχεις να ζηλέψεις εσύ από τον Αχιλλέα? Πιστεύω τίποτα. Και σαν προσωπικότητα, αλλά και από πλευράς εξωτερικής εμφάνισης, αισθάνομαι ότι δεν υστερείς. Εκτός αν έχεις κόμπλεξ για την εξωτερική σου εμφάνιση. Όχι. Κανένα κόμπλεξ, γιατί? Έχετε πρόβλημα με απόκτωση? Έχετε κόμπλεξ με τη φαλάκρα σας? Ένα νέο προϊόν που εγγυάται θαύματα είναι τώρα για... Να σας εξηγήσω. Μια ζυβανία, παρακαλώ. Τσακούνιες. Γεια σου. Χτύπησα σου. Ω, εντάξει. Sorry, εγώ φταίω. Δεν μου είχες μια εντάσταση να γερπάς τα αυτοκίνητα. Κοίτα, δεν είμαι καλά. Θέλω να φύγω, έτσι. Κάτσε, πού να πας, εγώ ακόμα τώρα ήρθα. Είμαι καλά, βασικά ήθελα έτσι να βρεθούμε για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, ξέρεις. Και εγώ έτσι θέλω έτσι να... Κάνε τώρα, είσαι σοβαρή. Τηλεφωνάς μου να έρθω δαμέ. Και πριν να έρθω δαμέ, σηκώνεσαι αφής. Να πούμε εγώ δηλαδή. Κάμε ξάρικο.
Καλά, κοίτα, ξέρεις. No problem. Θέλεις να αφήσεις, μάνα μου. Στο καλό. Αλλά να ξέρεις ότι με τούντο επεισόδιο δαμέ, το serial τελειώνει. Πέφτουν credits. Έφυγες. Μάλλον όχι, sorry. Φύγα εγώ. Όχι ρε. Δεν πω τον τώρα. Όχι τίποτα, εντάξει. Πώς τίποτε, εντάξει. Εντάξει, τίποτε. Απλά ήταν κάτι το στιγμιαίο. Ήταν κάτι που μου ήρθε να φθόρνει. Δεν πρέπει να του δώσεις ιδιαίτερη σημασία. Απλώς έχεις το κούντο δέσποινο, ας πούμε, να διάσπασε τα αυτοκίνητα. Έχεις τώρα να αρπάσεις τους οδηγούς, να τους φυλάς. Εμπούτε σκούνες που του παθαίνεις ή που τη ζυβανία. Πρέπει να πάω σπίτι μου. Δεν νιώθω καλά. Κάνα ό,τι και αν πω εγώ, νομίζω είναι παραπάνω. Αν και νομίζω ότι πρέπει να σε πάρω. Γιατί όλοι οι άντρες σκέφτεστε πάντα το σεξ. Εννοώ να σε πάρω σπίτι σου. Όχι, thank you. Εννοώ ο αδελφός μου έξω. Μα πού? Μέσα στην καφετέρια. Όπως θέλεις. Απλά σκέφτομαι ότι ήταν ευκαιρία έτσι να συζητούσαμε. Άλλη φορά. Πέντο. Θέμη, θέλω να με πάρεις σπίτι. Εφύγαμε. Take care. Τσα-τσα. Περάστε, κύριε Βαγγέλου, περάστε. Μεγάλη μου χαρά που ήρθετε σπίτι μου, κύριε Βαγγέλου. Να βοηθήσω. Ευχαριστώ, ναι. Α, Παναγία μου. Πουλάμε τη Παναγία μου. Να που βάλετε μέσα σε ορκοτρόνες. Είναι τα ρούχα μου, το ξηραφάκι μου, η λοντόπιτσα μου. Διάφορα. Α, ναι. Συνταγούσε μου τα καλά. Ωραία. Ήβρετε τα εύκολα. Όχι. Επίσης πολλά καταστήματα. Είδα μοντέλα, συγκρινά τιμές. Όχι, κύριε Βαγγέλου, το σπίτι μου είναι. Α, ναι, no problem. Ωραία, ωραία. Κάτσετε, κάτσετε. Ευχαριστώ. Πολύ καλός τους ο καναπές, α. Είναι μαλαχτός όσον πρέπει και σκληρός όσον πρέπει. Έχει ακριβώς το σωστό balance. Ναι. Τη βαλίτσα. Συνέβηκε μου κάτι ο τραγικό, κύριε Στράκα. Μου που συνέβηκε, κύριε Βαγγέλο. Εύκαλε με έξω η γυναίκα. Έλα ρε φίλε, μα πού έπιες. Έλα ρε κολλητέ, sorry, έπρεπε να φύγω. Έχω φάει μεγάλο κάζο. Τι έγινε πάλι. Θα σου πω μια άλλη φορά. Αλλά ρε, να σου πω, σταμάτα να ξεφτυλίσει με την κάθε χαζογκόμενα που θέλει να παίζει μαζί σου. Δεν κατάλαβα, επειδή με φυλά, ξεφτυλίζουμε, έπρεπε να με φτύνει δηλαδή. Γιατί σε φυλάρε, δεν αναρωτιέσαι. Εσύ που αναρωτιέσαι, καλό, πέ μου τι έγινε. Άσε, θα σου πω μια άλλη φορά. Τα λέμε, κολλητέ, γεια. Εφαντός η ζήλια, ρε. Ο Αχιλλέας ήταν απλώς ένας νεανικός έρωτας. Τίποτα παραπάνω από έναν παράφορον, τρελό, μεθυστικό έρωτα. Από έναν ασίγαστον πάθος. Ήταν απλά η πρώτη φορά που αγάπησα. Και η τελευταία. Τελευταία φορά που το επιτρέπει να με ξεφτελίσει έτσι. Ορκίζουμε. Ορκίζουμε σε ό,τι αγαπώ παραπάνω στη ζωή μου. Ελπίζω να μην είναι με έναν παγαπά παραπάνω στη ζωή σου. Βρε τον αλήτη, τον αλήτη. Τον κοπρίτη. Εμάς τώρα, να πώς φεγάμε. Πάλι πήγα μέσα και ήβρα τον με την άλλη. Και θα λέντε ότι μόνο τζίνι να αγαπά και καμιά άλλη. Είδες, μαμά, ο άλλος έχει ολέγει. Κόψε το ρε Θανάση. Κόψε το εσύ. Γιατί τα ούλα παθαίνεις, δεν πεκελές σου να παθαίνεις. Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Στράκ. Εντακτικά μου ευκάλλει έξω. Ναι, κύριε Βαγγέλο, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση, έτσι και γίνεται έτσι. Μα αν τα λύση να βρεθεί. Αν μ' αρέσει να κάνει με έναν πελό. Είναι αλήθεια, αν αρέσει να κάνει με έναν πελό, είναι πολλά δύσκολα τα πράγματα, κύριε Βαγγέλο. Πολλά δύσκολα τα πράγματα. Ναι, καταλάβετε. Εντζήνη μου είχε κάνει με έναν πελό. Όχι εγώ. Α, ναι. Με ποιον δηλαδή, άλλον. Εμένα, κύριε Στράκα. Α, εντάξει. Είμαι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κι όταν με πιέζει η πελάρα μου, φωνάζω σαν τον πελό. Ένα θυμάστε προχτές μες στο γραφείο σας, που σας έκατσες φωνές, που είπε τα φαρσόκελο. Ένα λεπτό, κύριε Βαγγέλου.
Είχετε δίκιο, είναι μεγάλη κουβέντα που είπα και πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη. Έτσι είπα το να μου ζητήσει συγγνώμη. Έτσι. Είμαι φαρσόκελος. Εν είμαι. Δεν τον το πράγμα δάμε. Έτσι έτσι πατήχα. Εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Εντάξει, συγχωρεμένος, έτσι τίθεται θέμα, κύριε Βαγγέλου. Οπότε καταλαβαίνεις τι τραβάτσι καμένη η γυναίκα μου. Έσπασε η καημένη. Ναι. Εγώ καταλάβω τι. Μα κύριε Βαγγέλου, συγγνώμη δηλαδή, αλλά να χωρίσετε και το τέλος του κόσμου. Χωρίστε. Μα είναι η τρίτη φορά που την παντρεύτηκα. Γιατί? Δεν κάνουμε χωριστά. Εγώ ζηλεύκω της. Έτσι είπαμε να θα ξαναχωρίσουμε, ναι, θα μας ξαπαντρεύκει η εκκλησιά. Ναι, σωστό. Τρεις φορές. Τέλος πάντων, είναι που να πιούμε. Ευχαριστώ, κύριε Στράκα, τίποτε. Απλώς είμαι πολλά απογοητευμένος, πολλά απελπισμένος, πολλά κουρασμένος. Να πάω να πέσω. Ένα λεπτό, κύριε Ευαγγέλμα, πότε να πάω να πέσετε. Όχι, ενώ να πάω να πέσω να κοιμηθώ. Πάρω σε κανέναν κρεβάτι, σε κανέναν καναπέ, μες στο μπάνιο. Πες ότι με τον Αχιλλέα ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που αγάπησες. Εμένα. Σου είπα ότι ο Αχιλλέας ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος που αγάπησα εκτός από σένα. Από τότε πέρασαν 35 χρόνια. 35 χρόνια απόλυτης οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας. Χωρίς οτιδήποτε να με κάνει να ανησυχήσω, να θυμώσω, να κλάψω, να φωνάξω. Χωρίς καμίαν απολύτως φουρτούνα, καμίαν απολύτως περιπέτεια. Έχω και τρεις φίλους, πάω και μην είσαι έσω τους, όποτε με βγάλει έξω. Αλλά τσάτισε ρε παιδί μου να λείπουν όλοι τούντες ημέρες. Πρόβλημα. Από την άλλη, έφτω να πω στην μάνα μου ή στις αφάες μου, διότι είτε να στενοχωρηθούν. Ναι, σίγουρα. Είτε να μου αρκέψουν συζητήσεις και να τσακωθούμε και να γίνουμε κόλος. Συμφωνείτε? Οπωσδήποτε να γίνετε κόλος. Πάντως, πρόβλημα. Δάμε. Δάμε. Και κοίταξε κύριε Βαγγέλου, εντάξει, έτσι είσαι πρόβλημα. Επειδή ξέρω ότι είσαστε χείρος. Ναι, πέθανε η γυναίκα μου. Αλλά όπου κι αν είσαι να έρθει ο γιος μου και η κόρη μου. Α, ναι. Δεν το ξέρα. Μα έτσι σίγουρα πού να πάω. Λοιπόν, ακούστε κύριε Στράκα. Δεν θα σας κάνω καμία περιβάρηση. Καθόλου περιβάρηση. Παναγία μου, Παναγία μου, Δέσποινα μου. Κύριε Λέσο. Κάτσε να πούμε καμιά κουβέντα, ίσως έτσι πας στην κάμαρη. Δεν μπορώ. Θέλω να πεθάνω. Ωπα, Αχιλλέα μου, να μου κανείζαμε. Να ξέρω, Αχιλλέα. Χαρά στο έργο μου, χωρίς να μου πάθες. Αδέρφη, να καταλούμε τι μην πήρε. Έχασμε προβλήματα, Αχιλλέα. Βαρέθηκα, θέλω να πιάω ένα σπόγκο, να σβήσω όλα. Δεις, είναι τέλος, λύγονται όλα πιο παλιές. Αχιλλέα μου, βαρέθηκα. Ωραία, ποιος ήμουν τόσο κουρουπέτος με στο σαλόνι μας. Με φωνάζεις ρε, ποιος κουρουπέτος ρε, είμαι Ευαγγέλου. Εσύ που καψέσαι μες στο σαλόνι μας ρε, μπορεί πιάνε τον Αναγιωτό. Όχι ρε, έφυγανε τον έξω γενέκα του. Και σπίδωσες τον. Γλύφω τώρα, τι να κάνω, να χάσουμε τη δουλειά. Καλημέρα κύριε Ευαγγέλου. Καλημέρα κύριε Στράκα. Να πάω να κάνω καμιά καμπύρα με χαλούμιν έτσι πρόχειρα γιατί σήμερα λείπει γίνεται. Τι θέλετε να σας κάνω να φάτε? An English breakfast, thank you. Thank you. Αν ναι, και scrambled eggs, αφήστε τα λίγο παραπάνω από το κανονικό, ok? No problem. Α, και το bacon λίγο ξεροψημένο. Thank you. You're welcome. Σήμερα πρέπει να κανονίσουμε να πάμε να φάμε με γιον τον λεχρίτη. Παναγία μου ρε πατέρα, να ανάγκη να πάρω φωτσο εγώ με τον λεχρητή. Τα δική σου ιδέα, έτσι τα δική μου. Ναι, αλλά είναι εσύ που έχεις πρόβλημα μαζί του και όχι εγώ. Εσύ με έρθεις. Να έρθεις όμως έσω να φάεις το φαίνεται της μάνας σου. Έφτασες στο σημείο να με εκφιάσεις. Δεν πρόκειται να το συναντήσω. Διότι όποτε το συναντήσω,
ή όποτε του τηλεφωνήσω, να βρει τρόπο να με προσβάλλει. Και δεν ανέχομαι προσβολές, ειδικά από τούτο. Ειδικά! Εντάξει, ειδικά. Ειδικά, μα χάσουμε τη δουλειά με 30 εκατομμύρια και εμείς να κάνουμε και πάρτι. Ρε, γιατί τον γλύφω, κύριο Μποτσινομίτσης, α? Ένα για να γλιτώσω τη δουλειά και να γλιτώσω που το φάει με τον Μαφρανάφεντο, ρε. Παναγία, μα πια με το άγχος. Και στο τηλέφωνο. Πατέρα, μα ποια νόμισες ότι είμαι εγώ, η γραμματέα σου? Είσαι ο γιος μου. Ναι, καλά. Εννοούσα ναι, καλά που νόμιζα τηλέφωνο. Ναι, καλά. Λοιπόν, κύριε Στράκα, η φιλοξενία σας δεν ήταν υπέροχη, όπως και το πρόγευμά σας. Έφυγε σας λέω τον μπέικον, αλλά μπειράς. Λοιπόν, την βαρύτησα να την αφήγω εδώ μέρος πόψε μου να ξανάρθω. Ας τη εύχομαι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κύριε Βαγγέλου. Αλλά αν θέλετε τη συμβουλή μου, είναι σωστό να ξενοκοιμάστε και να κοιμάται η γυναίκα σας μόνη της. Εκτός και αν δεν κοιμάται μόνη της. Ας τη εύχομαι. Τέλος πάντων, να πάτε στο καλό, επεράσαμε πολλά ωραία, κύριε Βαγγέλου. Ευχαριστώ, κύριε Στράκα. Να τα πούμε αργότερα. Ναι, υπάρχει και το πρόβλημα με τη δουλειά. Μάλλον να τη χάσετε, αλλά... Ας τη εύχομαι. Σοβαρά μιλούμε. Ο υπουργός εμπήρξε μανία. Καλά, γιατί του λέτε καμιά κουβέντα εσείς. Καλύτερα μην το πω τίποτε. Σας συμφέρει. Γεια σας. Thank you. Και τάγησες τον επόδησες τον εγκύμησες του και να πάει να μας θάψει. Ρε, δεν μας συμφέρει να του πει. Καλέ μάτσο λόγω μας πειλέ. Τώρα, να του πει και δεν μας συμφέρει. Τα καλύτερα χιλιά μου, να ας πλέξει το εγκόμιο. Ναι, αλλά δεν πρόκειται να ξαπατήσει το πόδι του τα μεσαντά και να πιάω την βαδίτσα του να την πετάξω μες στη στράτα. Και να ρίξει ένας που ισχύρος μας πάνω την εμπιτός. Και να τον πετάξω εκείνον έξω μες κλωτσέτ. Που να ξέρεις με ρόθι να ζωντανείς. Τώρα, χάριστο. Το φτύρι. Πώς σου φαίνεστε δηλαδή. Δεν μου φαίνεστε. Καλά, με έναν μη άλλος. Τηλεφώνα του. Σοβαρά, για να με ξετοιμάζει. Ξετοιμά στον εζέρα, γυρνέα, αλλά έβρατε τα. Για πιάστο εσύ. Πού εσύ. Πιάστο ρε, εσύ. Εσύ. Εσύ ρε. Φέρ το τηλέφωνο δά. Δηλέ. Δεν είναι δηλία, είναι αξιοπρέπεια. Ναι, καλά. Φέρ το τηλέφωνο δά. Να έτω. Έτω, έτω. Αριθμό. Έτω. Εμέν προφησάς και αχώνεις με. Ποιος είναι. Ναι, παρακαλώ. Ναι, άλλο, κύριος Μαύρο. Ανάφεντος. Ο κύριος Ανάφεντος Ιός μιλά. Κατακρίβαν και εδώ Στράκας Ιός μιλά. Με δύο ιούς ελπίζω να μην πάθουν καμιά νίωση. Έλας μπρο φίλε, τι το φαίνεται να το κανονίσουμε. Βεβαίως φίλε μου. Πόψε ώρα 8.30. Πόψε ώρα 8.30. Στο εστιατόριο που τρώει ο υπουργός. Στο εστιατόριο που τρώει ο υπουργός. Έγινε. Έγινε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Όχι, ρώτα με εσύ πρώτα. Όχι, άκυρο. Δεν μπορεί να με ρωτήσεις. Τίποτε άκυρο. Λαλούμε τα απόψη μου κοντά. Ναι, γεια. Άμα, πήρε με μια κορόιδο, πραγματικά. Δεν ξέρω κάτι θέλει από τη ζωή μου. Και ο χρόνος και πάλι έρχεται, όπως τη μούλια. Γιατί δεν πάει να έβρεις την άλλη. Να μοναμαχήσουμε. Να μιλήσετε. Αντρέα μου, δεν πρέπει να σε βάζει κάτω του το πράγμα. Εσύ είσαι μια κοπέλα ευαίσθητη, καλόψυχη. Και τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να πάω να βρω κάποιον νότο που γιάζει. Ναι! Γεια σας. Γεια σας! Είναι μέσα της Πινιστράκα. Όχι, της Πινιστράκα είναι στην Δευτερά. Τι λέω, στο σπίτι της εννοώ. Δεν έχει έρθει ακόμη. Όχι, αλλά εσείς καθίστε θέλετε να σας βλέπω. Να την περιμένετε εννοώ. Καλά, θα την περιμένω. Για πάντα. Ως τη συντέλεια του κόσμου. Είναι θρασίτατος, είναι γαϊδούρι. Και του κι άλλα. Ρέφη, να σου πω, σταματά να κοδερνέσαι για τον τύπο ρε κουμπάρε. Θες να πάω να έβρω αυτό παλιά να μου στουνιάσω. Ναι, Θανάση μου, θέλω. Γιατί δεν σταματώ το ζιουζιτσού, ήταν να πάω να έβρω τώρα να κάνω τόπι. Θανάση, κόψε το, με περιπέζεις, γιατί κάπου είσαι και αρφός μου και έπρεπε να ενδιαφερθείς. Άλλε, τώρα ρεφή, γιατί κάπου υπάρχει μέσα τα νοσάδαμε. Μαζί μου τον είχαμε εγκόμενο. Τον καιρό που τον έπιανε σκόμενο εμένα να ρώτησες με. Συγγνώμη, με σε ρωτήσω εσένα, ρε Θέμη. Κύριε Λέισον. Να μου θέλει να κάνω ρε άντρια εγώ τώρα. Να πάει να το δειχτείς. Πάω το δειχτώ. Ποιος είναι που είναι. Ή ο μαθαίνω από το Kill Bill. Πρόσφαλε με ρε κουμπάρε, το καταλαβαίνεις.
Έπαιξε μέρα αισθήματα μου, με ποιον δικαίωμα, ποιος νόμιζε ότι είναι η παιδί μου και περιπέζει με, α. Το γαούλι. Άντε τώρα. Αντρέα, μου κλείς. Όχι, εντάξει, άφησε με. Και να μην ασχολείσαι μαζί μου. Έτσι να είπες πατέρας να ασχοληθήκες για να ασχοληθείς τώρα. Ούτε να ξανασχοληθείς θέλω μαζί μου, ούτε να ξανασυζητήσουμε το θέμα. Και λυπούμε που μοιράστηκα τα αισθήματα μου μαζί σου. Μα τώρα όσο ώρα μιλάς. Έχεις υπόθεση, δε. Ρε, αν τράξεις σπάς πάνω μου άδικα, επειδή δεν μπορεί να ξεσπάει πάνω στον άλλο. Η ψυχανάλυση τρώεις και το Σίγμουντ Φρόιντ. Μου ζήνα σε το ασπουλάτης. Ενδιαφέρθηκα για την αρφή σου, ρε. Τι με κοιτάσαι τώρα, ρε παιδί μου. Θαυμάζει, ναι. Σας θαυμάζω, γράφετε πολύ γρήγορα. Ναι, μα είμαι που λένε παλιά καραβάνια σε αυτήν τη δουλειά. Αρκεί να νομίζω ότι μπορώ να γράφω και ταυτόχρονα να κόφω και κουβέντες. Πού να ξέρω ότι γράφω πελάρι σε γραμμή απλά για να καλύψω την αμηχανία μου. Και μπορείτε και μιλάτε και γράφετε κανονικά. Α, ναι, παρόλο που συνήθως εμένα με γράφουν κανονικά. Αστείο. Τελικά κατάφερα και εσένα τη βαρέλα μου. Αντί να παραβρύνει άνθρωπον της αξίας του, ρε, ασχολείται με τους ροκόλους, ρε. Και κάθεται και ακούει τους και κλαίει και λαγκοδέρνεται, ρε. Ρε, ακριβώς όπως εσύ τα είπες. Θωρών και έφυγες σου τίποτε. Ναι, αλλά τώρα πρέπει να ασχοληθείς. Πρόσεξε, τώρα είναι η ευκαιρία, α. Τώρα που αποφάσισες να τον πακετάρει, ρε, πρέπει να τανίσουμε όλοι που γύρω. Να τανίσουμε, γιατί να σατσάσε μπατήσεις πάνω στο εμπλοτάντρο και να τανίσουμε. Ρε, ακούτε μου, ρε. Απαιτώ να με ακούτε, ρε. Ωφ, είναι σε κουραστικό. Α, μάλιστα. Άμα σας προειδοποιώ, γίνομαι κουραστικός. Ύστερα όμως που να φάτε την κλάπα, κλαίτε. Εάν μας τσάνε να φάμε καμιά κλάπα, ρε φιλέα μου, να τα μάθουμε όλα μέσα στα βιβλία, άφησε μας, να πάθουμε να φατσίσουμε πέρα και πήξε το άκλαμα. Νιώθω πολύ μόναξα. Είναι ωραίος ο γέριμος, αλλά... Εγώ είμαι ψυχήτη και σώμα δεδοσμένη στον άλλο. Φυσικά με φλερτάρει λίγο το τεκνό, δεν καθόλου δεν θα χαλαστώ. Στην υγεία σου. Εισηγεία. Σε πολύ όμορφη κοπέλα. Σε χωροτευτή. Σε ευχαριστώ, Σάκη. Με συγκινείς. Θες να κάνουμε σχέση. Όχι, φοβάμαι πως όχι. Η καρδιά μου είναι δοσμένη σε άλλον. Σε ποιον. Σε μένα. Η Μαριά είναι δική μου. Τι λες, ρε φίλε. Κάνε πέρα μου σκάρφος καμιά σφαίρα. Μη! Μη σκοτωθείτε, παλικάρια. Και μη με παίξετε στα ζάρια. Έκανα την επιλογή μου. Δεν παίζω πια με τη ζωή μου. Βρήκα ένα σύντροφο ωραίο. Άντρακλα, κούκλο και μοιραίο. Που με φωνάζει Μαριάνθη και από το στόμα βγάζει άνθη. Μαριάνθη, ήρθε η Άννα. Ω, γεια σου. Γνωριζόμαστε. Όχι, δεν έχουμε γνωριστεί. Εντάξει. Ωστένεις, ήρθε η Άννα. Όχι ακόμα, κύριε Στράκα. Ωραία. Άμα έρθει, πέτεις ότι θέλω να της μιλήσω. Ή μάλλον να της μιλήσω μαζί. Μαζί γιατί? Για το ρόκολο, κόρη. Α, καλά, είναι οκ. Έφτανε και τον τσογλάνι. Ναι, εντάξει, θα τα συζητήσω. Του τον αλήτη. Ναι, θα τα πούμε μετά. Τον πολυστικωμένο. Μετά είπα! Άντε να δω. Ξέρεις, με την παρεξίαση. Έχει χρόνια που δουλεύει στο γραφείο μου και πήρε τον αέρα μου. Ρε Μαριάννη. Ξέρεις, εγώ σαν την κόρη μου. Παρόλο που και με ρωτήσω πολλά χρόνια. Εσείς τι θέλετε. Για τη Μαριάννη ήρθα. Ανάλιστα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Χρωστάζω μια εξήγηση εσύ. Και επειδή μόλις ξύπνησα και μένει σταμένος, θέλω καφέ να πιω, να ξυπνήσω. Και σκέφτομαι καλά που να κάνω, να σου πω, να βάψουμε καν καφέ. Α, δεν μπορώ τώρα. Α, δεν μπορείς τώρα. Θέλεις να πούμε άλλη ώρα, πιο ύστερα. Άσε να κοιτάξεις το ταλιάρι μου και να σου πω πιο μέτα. Καλά. Ακού να δεις. Μπορεί να είναι φυσιολογία η δική σου στάση και να είναι η στάση δική μου η περίεργη. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. See you. Άτε όλα. Σχιζοφρενής. Φρενοβλαβής. Αυτός ποιος ήταν? Για έναν παιδί που γνώρισε. Και? Εντάξει, έτσι καίγομαι. Αλλά άστο να δούμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα.
Προστάζω μου μια εξήγηση, εσύ. Και ξέρεις, μόλις ξύπνησα και είμαι έτσι λίγο νησταμένο και θέλω καφέ για να ξυπνήσω. Και σκέφτομαι αν είναι καλά που κάνω να σου προτείνω να πάω να πιούμε έναν καφέ. Μπορώ τώρα. Α, μάλιστα. Anyway, να σου πω κάτι. Μπορεί να φυσιολογική η στάση σου και να είναι δική μου περίεργη, αλλά δεν έχει πρόβλημα. Εν εντάξει, σου εύχομαι υγεία και μακροημέρευση. Σε χαιρετώ. Τι θέλει για τούτος τώρα από τη ζωή μου. Επειδή τον εφήλισα 3-4 φορές, νομίζει πως έγινε και τίποτε. Καλημέρα σας. Ω, κύριε Βαγγέλου. Είναι μέσα ο κύριος Στράκας. Ναι, ναι. Απολούμαι κιόλας που δεν τηλεφώνησα, αλλά αποφάσισα το έτσι έκτακτα να έρθω και... τέλος πάντων, ήμουν εκτός σαν ραντεβού, ξεχάσα το κινητό μου σπίτι του κύριου Στράκα. Έτσι, έτσι δεν μπορούσα να τηλεφωνήσω. Εντάξει, έλα, μην δικαιολογήσετε. Είστε πάντα πρόσδεκτος στην εταιρεία μας. Ο κύριος Στράκας σας εκτιμά πάρα πολύ. Αριάντη! Άκου τον, κατά φωνή. Δεν μπορεί να μου μιλήσει, να πάρει το τηλέφωνο να μου μιλήσει. Είναι ξανά το χέρι του. Αριάντη! Πιάσ' μου τηλέφωνο και όταν φασό και έναν υπουργείο και κοινωνιών. Για μένα που λαλεί. Όχι, αποκλείται, δεν για κάποιον άλλον. Έχετε χιούμορ, βλέπω δεσποινείς. Αριάντη! Μονορίζω, παιδί. Άκουσα σχήμα. Πιάνω τηλέφωνο και το φαρσό και το φανταστικό τον άνθρωπο, αυτόν τον υπέροχο τον άνθρωπο που βλέπω μπροστά μου. Κύριε Βαγγέλου, τι κάνετε. Καλά, κύριε Στράκια. Συγχωρείτε μια τόκα που δεν ξέρω πού να βρεθούμε να μιλήσουμε, έτσι. Έλα ρε παρέα, να μου καμνείς. Καλά είμαι ρε φίλε, πάω στο γραφείο. Έλα σου πω, κάμε έναν diversion που το καφέ, να πιούμε έναν καφεδάκι και από ήλιον τα δικά μας. Α, και εγώ ήθελα να πιούμε έναν καφέ να σου πω και τις τελευταίες εξελίξεις. Ξέρεις με τη θαυμάστρια μου. Να χαρτωθείτε. Να χαρτωθούμε. Επίσης να πει τσίπερ ρε φίλε. Απλά όπου με κόψει η κομπέλα φιλάμε και... Μα κάτι πάθανε οι Κυπρές τώρα τελευταία. Όπου βρουν κανένας σαν εγώ αρπάστημα και φιλούντο. Ήταν να σου πω να πιέρνα υπόψη για φαΐν, αλλά κανονίσαμε έναν επαγγελματικό ραντεβού με ο γέρο μου. Έχει εγώ έναν περίπου το ίδιο με ο γέρο μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Όχι, ρώταμε εσύ πρώτα. Όχι, άκυρο. Εσύ δεν μπορεί να με ρωτήσεις. Όχι, τίποτε άκυρο. Θα τα πούμε σε λίγο που κοντά. Ναι, εντάξει. Γεια. Άζει ο αρτίβο δε πελάρες. Όχι, τίποτε εσύ. Πελάρες. Συμφωνήσαμε να πάμε για φαΐ μαζί με τσίνον υπόψη. Μπράβο, χαίρομαι. Αν και εγώ επιμένω ότι έπρεπε να τον καλέσεις εδώ σπίτι μας για φαγητό. Ναι, αγαπητή, ειλικρινά, δηλαδή θα το ήθελα πολύ να τον φέρω εδώ να γευτεί τα ωραιότατα φαγητά σου. Ειλικρινά, δηλαδή πίστεψε με έτσι, με σουξουλά ο διάβολος να κάνω αυτό το πράγμα. Όμως ο λόγος που να πάμε έξω είναι αποκλειστικά για σοου, τίποτε άλλο. Σοου, τι σοου. Μα πετσό. Τι άλλο σοου μπορώ να κάνω εγώ ζήνος μαζί. Εδώ θα πάμε στο εστιατόριο που συχνάζει ο υπουργός για να δείξουμε ότι είμαστε φίλοι. Θέλεις να έρθω κι εγώ. Για ποιο λόγο. Έτσι. Για να θυμηθούμε τα παλιά. Τις ανέμελες μέρες. Τις γεμάτες με μυρωδιές για σεμνιού. Τα χρόνια εκείνα που πέρασαν και που δεν θα ξαναγυρίσουν. Αγαμέμνον. Ελπίζω να μην αργήσεις πολύ, Άννα. Γιατί, επαρεθήκετε μας. Όχι, για να μην σας ενοχλώ, το λέω. Α, με καλέ, ενοχλήστε μας όσο θέλετε, χαρά μας. Μήπως θα ήταν καλύτερα να φύγω μιας που ήρθε και ο πατέρας της. Γιατί, αφού σας εκάλυψα. Με λαμβάνετε υπόψη σε αυτά που λέει ο κύριος Στράκας. Είναι ο τύπος του έτσι. Είναι killer. Άλλο ποιος θα λαμβάνει υπόψη. Εγώ ξέρω. Ξέρω ότι η Άννα είναι ενθουσιασμένη μαζί σας. Και μπράβο σας, ρε παιδί μου. Και εγώ πραγματικά χαίρομαι, διότι δεν πιστεύω ότι η οποιαδήποτε διαφορά ηλικίας μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο. Καλημέρα, Μαριάνθη. Τι θέλεις εσύ, δαμέ. Εμείς, για να καταλάβεις, κύριε Βαγγέλου, είμαστε μια αξιόλογη, σοβαρή εταιρεία. Σοβαρότατη. Αφού για να καταλάβεις, εγώ και τα παιδιά μου που είμαστε στη δουλειά, είμαστε πολλά σοβαροί άνθρωποι. Έφκα έξω τώρα αμέσως, είπα. Εξαφανίστε μου μπροστά μου πριν με πιάσουν οι τριόλοι. Μα ποιοι τριόλοι, τι είναι οι τριόλοι. Μην το λαμβάνεις υπόψη στον κύριε Βαγγέλου. Τι είναι οι τριόλοι, λαλή.
ένας τριόλος. Δύο τριόλοι, τρεις τριόλοι. Πάω, πόσες τριόλους έχεις ακόμα, κύριε Στρακ? Να σου εξηγήσω, κύριε Βαγγέλου. Είναι μια υπάλληλος μου που τσιρίλα απόψω, την οποία να την θιώξω πολλά νευρική. Προφανώς. Έτσι να σε έχω γόρια κοπελούιν να με περιπέζεις, α? Και νομίζεις ότι είμαι, νομίζω... Αναστράκα. Κόρη. Πάρα είμαι. Μα δυσκολευτεί και δεν τα καταλάβετε. Είναι σαν τα πάκα, πάτω, πέβη. Βγαίνει τον κάτω, χειμωνόξιτα.